Στην χειρότερη και πιο δύσκολη για την επιβίωσή της κατάσταση βρίσκεται στις μέρες μας η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία κυριολεκτικά πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξαιτίας της έλλειψης γιατρών. Η προκήρυξη που τις τελευταίες ημέρες βγήκε στον αέρα αναμένεται να δώσει λύση στο αδιέξοδο της κλινικής που ήδη αναμετράται με τις δυνάμεις της. Δύο θέσεις έχουν προκηρυχτεί μόνιμων γιατρών, το οποίο βέβαια με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αν δηλαδή όντως υποβάλλουν χαρτιά κάποιοι γιατροί, θα έχουμε κάποιο γιατρό ίσως από το φθινόπωρο, στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα εξάμεινο μπροστά μας δύσκολο. Με μια προοπτική όμως. Όμως, ο μόνιμος φόβος των δύο γιατρών που προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους χωρίς άδειες και ρεπό, επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ίσως να μην προτιμηθούν από τους ενδιαφερόμενους οι δύο θέσεις του Ρεθύμνου, αφού έχουν προκηρυχθεί αντίστοιχες θέσεις και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Δυστυχώς, αυτό που φοβόμαστε εμείς είναι επειδή ανοίξανε ταυτόχρονα 11 θέσεις σε όλη την Κρήτη, οι παθολόγοι είναι λίγοι, φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε την προσφορά που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, διατηρούμε την αισιοδοξία μας και ελπίζουμε ότι κάποιος θα έρθει. Μέχρι πάντως να ξεκαθαρίσει το τοπίο, οι εφημερίες στην παθολογική καλύπτονται με δανεικούς γιατρούς από το νοσοκομείο Χανίων και τα κέντρα υγείας του Όμορου Νομού. Πρέπει να στελεχωθεί με γιατρούς οι οποίοι να κάνουν και πρωινό ωράριο, να μπορέσει να ανοίξουν τα ιατρία του εξωτερικά, να βλέπει κανονικά τους ασθενείς. Και οι εφημερίες βγαίνουν με μεγάλη δυσκολία. Το να έρχεται ένας συνάδελφος από τα Χανιά για να κάνει την εφημερία του και μετά να μετακομίζει, να πηγαίνει πάλι στην υπηρεσία του στα Χανιά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι εφημερίες βγαίνουν με δυσκολία, με βοήθεια από άλλους νομούς. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι προβληματικό από τη φύση του. Όχι μόνο για εμάς που εργαζόμαστε εκεί, αλλά και για τη δουλειά της ίδιας της κλινικής. Παρ' όλα αυτά, αν έχει ένα πεπερασμένο ορίζοντα, μπορεί να, τέλος πάντων, να το αντέξουμε, να το προσπαθήσουμε. Αν όμως μέσα σε αυτό το 15ήμερο δεν δούμε να υπάρχει διαθεσιμότητα που λύγει η προθεσμία, τότε πρέπει να ληφθούν σίγουρα πολύ διαφορετικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσοκομιακοί γιατροί αυτό που ζητούν είναι να δοθούν κίνητρα στους νέους γιατρούς, ώστε να γίνουν ελκυστικότερες οι θέσεις της παθολογικής στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για κάτι τέτοιο. Σίγουρα η τοπική κοινωνία θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και οι σύλλογοι, οι ξενοδόχοι, πολλοί κόσμος θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, τα κίνητρα είναι ένα κομμάτι. Κυρίως είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε γιατρούς που να βγαίνουν από το Ρέθυμνο, οπότε είναι λίγο δύσκολο κάποιος από άλλο νομό να έρθει. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο. Το τοπίο πάντως για το μέλλον της παθολογικής αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο 15ήμερο, οπότε και θα λήξει η προθεσμία που έχουν στη διάθεση τους οι ενδιαφερόμενοι παθολόγοι για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.